Εδώ είμαστε. Repress.gr. Ανάλυσε το. Το αναλύουμε λοιπόν. Το κάνουμε κέρματα. Αντώνης Σακαλέας. Χιλιάς Παναγιωτήδης. Σταύρος Κόκας, ταπεινός. Όπως πάντα. Χιλιάδη. Καλησπέρα. Πρέπει να το κάνουμε και τηλεοπτικό μαζί σου, φίλε. Δηλαδή τη μέρα που είσαι πρέπει να έχουμε και κάμερα. Για ποιο λόγο, παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Γιατί έχεις την κίνηση. Έχεις το... Κοίταξε, άμα, γίνει, άμα είναι να γίνει κάτι τέτοιο, θα κάνεις και εσύ κάτι μαζί μου. Δεν θα το κάνω εγώ μόνος μου. Εννοείται, ρε φίλε. Έτσι. Έκανα, α, η αγάπη έφυγε. Υπάρχει χορευτικό δικό μου. Πώς θα κάνουμε 3-4 μαθήματα μαζί. Ναι. Σε διδάξω 2-3 πράγματα. Αυτό τώρα που είμαι στη μέση και ακούω τον έναν άντρα από τον άλλο να λέει: αν είναι κάτι να γίνει, να κάνουμε εμείς οι δύο. Λίγο αισθάνθηκα λίγο περίεργα. Περίμενε. Μπορείς να έρθεις και εσύ, άμα θες. Θα σου δείξω το χορευτικό μου. Ότι υπάρχει. Υπάρχει ένα χορευτικό. Είναι αλήθεια. Είναι πολύ πάνω, βέβαια. Α, όχι, το έχω. Το έχω. Το έχω. Με αποδείξεις. Με αποδείξεις μιλάω εγώ, παιδιά. Δεν μιλάω τυχαία. Μπορεί να αναλύουμε. Ωραία, θα κάνεις scouting για το αν κάνω για κανένα γάμο. Περίμενε. Κάτσε με πάνω εκεί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Λέμε ότι μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα μάτια γιατί είναι πάνω, τι γίνεται. Γιατί είναι τα τέτοια, είναι δισκομπάλα. Προσπαθεί να, να σκεφτεί την κίνηση. Ναι, γιατί έχεις μείνει άφωνος. Είναι τέτοιο, ρε φίλε, είναι γρήγορο. Είδες, εδώ θέλουμε κάμερα. Έχεις μείνει άφωνος και η αφωνία δεν περνάει από το μικρόφωνο. Εγκρίνω. Όχι αστεία. Να το ξαναδώ λίγο ένα λεπτό. Πρέπει να το έχεις δει περισσότερες φορές από το βίντεο του Ζιλ Δίας. Ξέρεις ποιο είναι το τραγούδι, το άκουσες? Δεν ακούω. Ναι, πριν όταν μπήκε το ηχητικό. Εντάξει, εκτός έργο, στο διάλειμμα. Ω, Παναγία. Εγκρίνω, εγκρίνω. Εδώ είμαστε. Αντώνη. Λοιπόν, πάμε να το μαζέψουμε. Ναι. Πάμε να το μαζέψουμε. Φίλε, γιατί έτσι πρέπει να μπαίνουμε στο ραδιόφωνο, λίγο χαλαρά, ναι. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς και πάμε. Έχουμε ανεβάσει εδώ και λίγη ώρα την ανάλυση του Ζιλ Δίας. Ζιλ Δίας είναι ο εξτρέμ που πήρε ο Ολυμπιακός, που έρχεται αύριο. 22 χρόνων, Πορτογάλος, σήμερα έρχεται, αύριο έρχεται, κάποια στιγμή τελειώνει αυτό το mini serial που υπήρχε. Εντελώς ιδιοσιογραφικά και το λέω γιατί δεν είναι το δικό μας κομμάτι. Υπήρχε ένα θέμα συζήτησης γιατί πήγε να εμπλακεί η Μόνακο που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, έτοιμη να ξαναλλάξει προπονητή και όλα αυτά, αλλά κάτι τέτοιο δεν... Ο ανάλυσο, ο Τιερίαρη, στην προπονητική και ο Καϊνέβης το έπαθε αυτό. Ξέρεις τι, δεν ρίχνω το ανάθεμα στον Αντί. Τρία παιχνίδια να δεις της Μονακό, νιώθεις ότι όλοι οι παίκτες είναι... Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να ξυπνήσουμε και να είναι Μάιος. Δεν τους βγαίνει τίποτα, δεν τους πάει τίποτα. Δεν έχουν βρει ένα μάτς να πιαστούν. Ναι. Δηλαδή είναι το να μην σε πάρει ο ένας Βάρνα. Ναι, αυτό. Για να μην πω το καλό. Αυτό. Ο ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, οι δύο ομάδες δηλαδή που κυνηγάνε το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, ενισχύεται με έναν παίκτη στην μεσοεπιθετική γραμμή, στη γραμμή γενικότερα. Ναι. Στη γραμμή. Ουσιαστικά αλλάζει τον Αχουέλ, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου, δεν έδειξε πράγματα. Προφανώς δεν έδειξε και πράγματα στις προπονήσεις για να μην πάρει και χρόνο. Ο Ολυμπιακός προχωρά σε μια αλλαγή προσώπου, καθαρά στο ρόστερ του. Ένας ποδοσφαιριστής, Αχιλέα, ο οποίος έχει αρκετά καλά στοιχεία μέχρι τα 8-10 μέτρα έξω στην περιοχή. Θα συμφωνούσα, γιατί δεν τον είδα σε πολλές περιπτώσεις να πατάει περιοχή. Τον έχω δει να παίρνει την μπάλα πίσω από το κέντρο, να μαρκάρει, να παίρνει την μπάλα και να αρχίζει να τρέχει με την μπάλα. Έχει καλή τεχνική. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν φοβόταν δηλαδή να πάρει τα μέτρα, να τρέξει το γήπεδο και παρόλο που θα βρει μπροστά του αντιπάλους, θα συνεχίσει. Με τη φόρα που έχει και την ταχύτητα και την καλή τεχνική με την μπάλα στα πόδια, θα ελιχθεί έτσι ώστε να... Μου έκανε εντύπωση τα πολλά και διαφορετικά σημεία στα οποία έχει πάρει την μπάλα στο γήπεδο και όχι την έχει πάρει επειδή βρέθηκε εκεί. Από μια κόντρα ή από οτιδήποτε. Πήγε για να την πάρει, να την κουβαλήσει ακόμα και 20-25 μέτρα, που δεν είναι το πλέον σωστό να το κάνει κάποιος, αλλά ακόμα και αυτό το έχει επιχειρήσει. Γενικά το κουβάλιμα της μπάλας είναι καλός. Γενικά και στην κίνηση χωρίς την μπάλα είναι πάρα πολύ καλός.
Στον τρόπο με τον οποίο βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα. Είναι μια κλασική σχολή στη θέση του, εντάξει. Εντάξει, η πορτογαλική. Αν έλεγαμε από την αρχή, γιατί το παρέλειψα, ότι είναι Πορτογάλος, κάποια πράγματα θα τα σκεφτόταν όλοι όσοι μας ακούνε πριν τα αναλύσουμε. Αυτό που ίσως να του λείπει είναι το να τελειώνει φάσεις. Θα μου πεις, αν ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει πράγματα και να δημιουργεί ρήγματα, να δημιουργεί καταστάσεις, εάν δουλέψει και την πάσα, θα βρεθεί κάποιος άλλος να κοίτα, κάνει την όταν μιλάμε για ένα παίχτη 22 χρονών που έχει καλά στοιχεία. Ωραία. Σε μια μεταγραφική περίοδο που ξέρουμε όλοι ότι είναι περιορισμένες επιλογές, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία, να έχει και τον γκολ, δεν θα ερχόταν στον Ολυμπιακό. Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Ναι, θα έμενε κάπου αλλού. Άρα ο Ολυμπιακός πάει σε μια λύση Ποντένσε από την άλλη πλευρά. Γιατί και ο Ποντένσε έχει χαρακτηριστικό την assist, έχει χαρακτηριστικό το ένας μέναν. Τα τελειώματα δεν τα έχει. Για να κάνει τελείωμα όπως αυτό που έκανε χθες, έπρεπε να βρεθεί ένας παίχτης να του την δώσει. Όπως την έδωσε ο Νάτχο. Ακριβώς. Εκεί δεν γίνεται το χάσει. Έχει και κακό νέα ο Ζήφκοβιτς, νομίζω, δηλαδή του δίνει όλη την πλευρά. Αν διαμέχεται ένα βήμα πιο μέσα ο Ζήφκοβιτς, θα το βάζει. Οπότε σε κάνει διαγώνια κίνηση, που ούτε ο άλλο κίνηση στην πλάτη είναι δύσκολη, πόσο το μάλλον είναι διαγώνια. Ο Νάτχο τον έχει καταλάβει και του δίνει την μπάλα ακριβώς στα κορδόνια. Κορδόνια και ανάμεσα από 4 άτομα. 30 κάθετη. Εκπληκτική. Αυτό είναι ο Νάτχο. Αυτό είναι ο Νάτχο που ο φίλος μας, ο ένας, έχει πάθει αμόκ που δεν πήγε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Δικαιολογημένα έχει πάθει αμόκ. Όχι που δεν πήγε, που δεν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ για να πάει. Άμα ασχολήθηκε, θα πήγαινε. Ναι. Γι' αυτό λέω, είναι, το δεν πήγε σημαίνει ότι του είπαν και δεν πήγε. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι. Ναι. Γεγονός. Γιατί ο Νάτχο όταν εμφανίστηκε στον ΠΑΟΚ την πρώτη φορά, δεν. Εξάμεινος δανεισμός δεν υφίσταται στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και σε μια κατάσταση εντελώς αλλοπρόσαλη. Τώρα ο Νάτχο δεν έχει τα αθλητικά στοιχεία που σίγουρα χρειάζονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά αυτή η ηρεμία στη μεταβίβαση, η παιδιά, είναι το α και το ω. Ξεκλειδώνει πολλά πράγματα. Έχει κάποιον άλλο να τρέξει στο κέντρο, δεν πειράζει. Είναι ο Νάτχο δίπλα, κάνει αυτό τη δουλειά με τη. Ο Νάτχο, λε, μου θυμίζει εκείνο το τζιφ που είναι ο τύπος που καίγεται όλο το σπίτι γύρω του και κάθεται σε ένα τραπέζι και πίνει το τσάτ και λέει It's fine. Yeah. Αυτήν την ηρεμή είχε ο Νάτχο όταν όλα γύρω του καίνε, να μπορεί να δει αυτό που πρέπει στο γήπεδο, με ποιον θα συνδεθεί, πώς θα συνδεθεί, θα τη βρει την άκρη. Για να πάμε λοιπόν στο κομμάτι που ξεκινήσαμε την εκπομπή, ο Ζήλ είναι ένα παιδί 22 χρονών. Πιθανότητα να θέλει και αυτό στην προσαρμογή του. Δεν είναι εύκολο. Έχει φύγει από τη χώρα του. Ο Ολυμπιακός τον παίρνει από την άλλη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, την Nottingham Forest. Δεν είναι ότι η πρώτη φορά φεύγει. Ίσα-ίσα έρχεται σε ένα περιβάλλον πολύ πιο κοντινό στη χώρα του από αυτό που ήταν. Γιατί αν μια χώρα μοιάζει με την άλλη στην Ευρώπη, είναι η Ελλάδα με την Πορτογαλία. Συμφωνώ. Όντως. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι το Φρέντο Εσπρέσο που δεν το βρίσκει εκεί και δίνει μάχη. Για να μάθουν να το κάνουν. Και δεν θέλουν να το μάθουν. Δηλαδή, του το λες μια φορά και μετά του το ξαναεκδίδει. Εγώ έβαλα έναν εκεί, μου κάνει αυτό, χτύπα το. Δεν αισθάνθηκε καμιά συγκίνηση που έμαθε κάτι καινούργιο. Ίσως νομίζω έτρωγα κάτι ψηλού κατάρες με το βλέμμα του. Γιατί όταν πήγαμε φέτος εδώ, είχε 40 βαθμούς. Δεν κατάλαβε ότι μπορεί να βγάλει λεφτά από αυτό. Δεν κατάλαβε το ζώο. Ότι είναι το μέλλον. Δεν κατάλαβε το μέλλον. Ότι μπορεί να κάνει διαφορά, ότι μπορεί να γίνει. Ο Μικελάου της Λισαβόνας. Εξτρέμ δεν είναι. Φρέντο δεν κάνει. Πώς θα βγάλει λεφτά, βρε παλικάρι μου. Τίποτα, γόρι μου, τίποτα. Παράτατα. Πάντως είναι στοχευμένη κίνηση. Εκεί που είχε αδυναμία. Ο Ολυμπιακός δεύτερη φορά κάνει κίνηση ξεκάθαρα βάση χαρακτηριστικών. Ναι. Είναι ομάδα η οποία ξέρει ότι μπορεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή ακόμα και στον αέρα. Και πήρε το Σολδάδο. Είναι ομάδα η οποία ξέρει ότι γυρίζει πολύ την μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά θέλει να βρει και το ρήγμα. Έχει το Ποντένσε, πήρε ακόμα έναν που έχει αυτά τα στοιχεία. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν γενικά, εγώ από αυτά που διαβάζω και με τους ελάχιστους που έχουν απομείνει και μου μιλάνε πλέον, ποδοσφαιρικούς, θεωρούν ότι το δυνατό του σημείο είναι η μετάβαση επιθετική. Γι' αυτό. Και στα παιχνίδια με καλούς αντιπάλους, δηλαδή με την Πέτης, με τη Μίλαν, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός, για ένα αρκετά μεγάλο εντός, ότι με καλούς αντιπάλους έχουν τον τρόπο να εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα. Ξέρουν ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ σε κλειστές άμυνες, ξέρουν όμως ότι όταν βρουν γήπεδο,
θεωρούν ότι είναι καλύτεροι σε αυτό. Ξέρουν και να τρέχουν και να τρέχουν στοχευμένα. Να μην τρέχουν άσκοπα, να βγαίνουν μπροστά. Το δυνατό κομμάτι της ομάδας τους. Εν μέρει έχουν δίκιο. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρξαν στιγμές που όντως σε αυτό το κομμάτι στην επιθετική μετάβαση ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι. Γιατί για μένα ξέρεις ότι θεωρώ πάντα ότι το αμυντικό κομμάτι δίνει τα περισσότερα. Το επιθετικό είναι αυτό που έρχεται μέσα από την καλή δουλειά. Γιατί αν σε ένα πρωτάθλημα 30 αγώνων δεχτείς 18 γκολ, θα πρέπει να προσπαθείς να το χάσεις. Ναι. Εδώ λοιπόν με αυτή την προσθήκη βελτιώνει σίγουρα αυτό το κομμάτι. Αν μου μιλάς για κουβάλιμα μπάλας, για γρήγορο, για καλή τοποθέτηση, για ένα παιδί το οποίο τέλος πάντων ξέρει τι να κάνει μέσα στο γήπεδο γιατί σχολείται το έχει μάθει σωστά. Το ερωτηματικό είναι αν θα βρει νούμερα από αυτό. Αν δηλαδή θα του γεμίσει το βιογραφικό και θα πάρει και ο Ολυμπιακός πράγματα. Γιατί εγώ τα νούμερα που είδα στο με την απλή καταγραφή δεν είδα νούμερα. Αχιλλέας δεν είναι. Νούμερα τα οποία τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός έτσι και τα χρειαζόταν και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Βλέπαμε δηλαδή ότι δεν σκοράρει, ενώ χρειαζόταν κάποιον να σκοράρει, κάποιον να πατάει περιοχή να σκοράρει και αυτός πέρα από το center for. Δεν τον βρήκε, δεν είχε τα νούμερα. Τα πιο κομβικά γκολ τα έχουν βάλει στο πέρα. Βλέπε Βούκοβιτς μες στον Ατρόμητο, και, ας πούμε. Και άλλους και στην αντίπαλιστή. Ναι. είναι νούμερα τα οποία τα ζητά ο Ολυμπιακός για να κάνει κάτι καλύτερο. Στον Ατρόμητο τα βάλε ο Βούκοβιτς και τα δύο. Το δεύτερο το βάλε σίγουρα, στο δεύτερο δοκάρι με την κομπίνα που κάνει ο Ολυμπιακός. Νομίζω και το πρώτο, ή όχι. Σε γελάσω. Το πρώτο δεν θυμάμαι. Μουστανε... Το πρώτο πρέπει να μπει και δεύτερο δοκάρι είναι. Γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το θυμάμαι. Το πρώτο είναι από αριστερά φάουλ του Φορτούνη, δεύτερο δοκάρι. Είναι ίδιες φάσεις είναι. Ίδιες φάσεις είναι. Και είναι και δύσκολο να διαβαστούν αυτές τις φάσεις. Είναι μια κομπίνα την οποία την κάνει ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ δουλεύει δεύτερο δοκάρι. Πάρα πολύ. Από τη στιγμή που έχει 4 ψηλά κορμιά, είναι πιο εύκολο να βάλεις το ένα ή ακόμα και δεύτερο στο δεύτερο δοκάρι. Δύο βάζει. Δεύτερο δοκάρι, έτσι ώστε να μοιραστούν τα μαρκαρίσματα και να βγει και παράλληλη και να βγει ή κεφαλιά στην εστία ή παράλληλη κεφαλιά. Ο ένας κρινάρει στην... Δηλαδή, όχι συνειδητά, αλλά έτσι όπως γίνεται κίνηση, κλείνει διάδρομο. Αφού είναι κολλητά οι δύο. Και κορμιά τα οποία πηδάνε έτσι, πηγαίνουν στην μπάλα. Ναι, τα δύο, μήπως το Σισέ και ο Βούκοβιτς. Δεν θυμάμαι όμως εσύ να βάλε γκολ εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά γενικά τα πιο σημαντικά γκολ τα έχουν βάλει η ισοφάριση του Σισέ στο Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό. Με την Ξάνθη ποιος ισοφάρισε, πάλι ψηλός νομίζω. Με την Ξάνθη είναι πάλι στην περιοχή που να γίνει. Ναι. Δηλαδή έχει βρει, εντάξει βέβαια υπάρχουν εκτελέσεις του Φορτούνη, δεν το συζητάμε. Αλλά στη ροή αγώνα όντως είχε θέμα ο Ολυμπιακός. Τον οποίο Φορτούνη μπορεί να πάρει πολλά ο Ζήλ, έτσι. Πάσες, το χώρο, κάθετες, τρεξίματα να βγάλει κι άλλα. Είναι η κουβέντα για το κατά πόσο αυτός που δεν το έχει θα το βρει. Πόσο θα σε βοηθήσει και ο διπλανός σου, έτσι. Από την άλλη είναι και η κουβέντα του μπορεί να είναι το άστρο σου. Να σου έρθει ξέρω εγώ ένα εξάμηνο που θα τα μπαίνουν όλα. Ναι. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Ποτέ. Είναι και τα πρωταθλήματα διαφορετικά, εννοείται. Ναι, αλλά πιάζουμε με το πορτογαλικό εμείς. Πολύ. Πολύ. Ειδικά, δηλαδή, ο τρόπος αντιμετώπισης, παραδείγματος χάρη, η Πόρτο όταν παίζει την Τζάβες, είναι ο ίδιος όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βαδιακό. Ναι. Ίδιος. Για να βλέπεις ίδια παιχνίδια. Ακόμα ναι, και... σε αυτό τα δύο πρωταθλήματα έχουν το κοινό ότι αν παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια από τις τρεις δηλαδή, όπως και αντίστοιχα στην Ελλάδα, σκέφτεσαι ότι από τις 30 αγωνιστικές, τις τουλάχιστον 23, θα πρέπει να ανοίξει άμυνα. Θα πρέπει να ανοίξει άμυνα και. Ό,τι και να γίνει. Και άμυνα. Άντε και στην Πορτογαλία έχει και καθιότητε πίσω ψηλό τη βρίσκουν. Εδώ πάτα και ούτε πάμε. Σε κλειστές άμυνες το να προκαλείς, πράγμα που κάνει ο Ζήλ, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Να προκαλείς, να πηγαίνεις πάνω παίκτης, να παίξεις ένα-δύο, να πάρεις δικές προσπάθειες. Ψάχνει έναν ακόμη κομβικό δηλαδή στην μεσοεπιθετική γραμμή. Το βίντεο που ανεβάσαμε στο Facebook του Πέρες αυτό δείχνει. Ότι ο Ζήλ δεν είναι ο παίκτης που θα περιμένει στα άκρα την προτελευταία πάσα. Στην ροή μιας επίθεσης για να πάρει την μπάλα και είτε να κάνει τρίπλα και να δώσει την πάση είτε να κάνει τη σέντρα. Θα κάνει πολύ περισσότερα και πολύ νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δημιουργήσει προϋποθέσεις. Ακριβώς. Ψάχνεται, ζητάει μπάλα, κινείται χωρίς την μπάλα, πηγαίνει πολλές φορές ακόμα και στον άξονα για να πάει
στο ένα εναντίον ενός, το ψάχνει το ένα εναντίον ενός, το προκαλεί ο ίδιος. Αυτά είναι τα στοιχεία του. Και γιατί δεν έπαιξε στην Championship το ερώτημα? Η Championship είναι και ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Πάει στη δύναμη πολύ. Πάει πολύ στη δύναμη, πάει πολύ στην αντοχή. Στοιχείο που το έχει η Ελλάδα. Στην αντοχή δεν το έχει η Ελλάδα. Διότι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που αν το βγάλει ένας παίκτης, είναι παρακαταθήκη για πολλά χρόνια να βγάλει ένα. Ο Τσούμπακ που με αυτή τη τεράστια μορφή. Μια σεζόν με 46 παιχνίδια. 46 παιχνίδια. 46 παιχνίδια. Δεν βάζω αν είσαι, και σε, αν είσαι σε μια ομάδα που παίζει playoff. 46 παιχνίδια πρωταθλήματος. Να κάνεις, και από, να κάνεις από δύο νίκες, δύο νίκες στο κύπελο και δύο στο League Cup, πας 54 παιχνίδια. Τα οποία κανονικά αν τα έπαιζες ένα παιχνίδι τη εβδομάδα θα θέλεις ένα χρόνο και δύο εβδομάδες. Ναι. Και αυτά τα κάνεις από μέσα Αυγούστου μέχρι τέλος Απριλίου. Πέντε φορές πιο ακριβό πρωτάθλημα από το ελληνικό της Champions League, εντάξει. Μπορεί να έχει και πέσει τους διεθνείς. Καλά, αυτό εντάξει, εννοείται. Η Champions League από την Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Διεθνής Β' ζώνης έχει σίγουρα. Δηλαδή δεν άρχισε και διεθνής Βραζιλιάνο, αλλά ούτε εμείς έχουμε. Έπαιξε κάποτε ο Ζαμπά και είπαμε διεθνής Βραζιλιάνος. Πρώτη φορά γράφτηκε στον υπολογιστή, αφού δεν το αναγνώριζε. Το βγάλε κόκκινο. Ναι, το βγάλε κόκκινο από κάτω. Εντάξει. Διεθνής Βραζιλιάνος στην Ελλάδα, πάτησε ο Ριβάλτο, ο Τζοβάνι και ποιος άλλος. Τέλος. Ναι, μέχρι και πολύ μας είναι. Και πολύ μας είναι. Και πολύ μας είναι, ναι. Α, και ο Ζε Ελίας, ναι. Έναν Ζε έψαχνα, ναι. Ζε Ελίας. Ναι. Τον ήθελα τώρα σαν τρελός. Και ο Ζε Ρομπέρτο, 7 μεταγραφικές περιόδους, να πούμε. Εντάξει, δεν μπορεί. Μας το χρεώνουν λίγο. Όλο και κάποιος θα σκέφτεται ότι... Ο Ζε Ρομπέρτο έχει παίξει την Ελλάδα. Ρε φίλε, έπαιξε, δεν μπορεί. Κάτσε να το κουκλάρω. Έπαιξε, δεν Έπαιξε, δεν γίνεται. Ξέρεις ποιον άλλο θυμάμαι που παίζει κάθε μεταγραφική περίοδο. Έναν Μπομπό που έπαιζε στη Μεσίκτας. Ο Μπομπό. Ο Μπομπό, ναι, σεντερφόρ. Κάθε χρονιά, ρε φίλε. Ο Μπομπό. Πήγαινε, κοίταξε, το σερί του το προσπάθησε ο Μπόικο. Ναι. Το προσπάθησε. Ναι. Αλλά αυτή τη μεταγραφική περίοδο δεν έκατσε. Βγήκε Πασχαλάκης, εντάξει. Δεν, δηλαδή, και την πάτησε. Εντάξει, είναι και 20. Ναι. Πόσο. Εντάξει, 24 Ιανουαρίου είναι. Δεν ξέρω αν του έρθει καμία ιδέα κανενός. Να κάνει μια τέτοια. Α, και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, καλά μου λέει ένας φίλος. Σιγά σιγά έρχονται. Μαζεύονται οι διεθνείς. Κάνουμε δεκάδα. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Καλός παίκτης και αυτός. Εντάξει. Ελπίζουμε να φτάσει κάποτε η Ελλάδα να ξαναμπορεί να φέρει τέτοιους παίκτες. Δεν έρχονται, είναι αλήθεια. Γι' αυτό πάνε σε λύσεις Ζιλ που έχει το ερωτηματικό. Και μια και. Μια και υπάρχει το βίντεο με το οποίο αναλύονται τα στοιχεία του Ζιλ. Mm. Όλοι ξέρουμε και έχουμε δει, είτε σε ένα παιχνίδι είτε σε περισσότερα, τα στοιχεία του Ποντένσε. Mm-hmm. Ο Πάουκ έχει τελείως διαφορετική νοοτροπία, εξτρέμ, από αυτούς τους δύο. Τα δύο project του νομίζω είναι ίδια, γι' αυτό μοιράζονται και χρόνο συμμετοχής. Απλά ο Λιμνιός. Νομίζω ότι έχει λίγο περισσότερη τη συμπάθεια του προπονητή του, γιατί στο τακτικό κομμάτι είναι πιο συνεπής. Ναι, κατά το κοινό λεγόμενο και τις αγκαρίες που τις κάνει. Αν τις κάνει, λέει, με το μάτσο από πίσω, μόνο αγκαρίες κάνει. Μόνο αγκαρίες κάνει. Ναι. Αυτό είχα στο μυαλό μου όταν έλεγα ότι έχει τελείως διαφορετικά έξτρα. Δεν νομίζω ούτε ο Ζήλ να είναι τέτοιο παίκτη. Δεν είναι τέτοιο παίκτη, ούτε ο Ποντένσε είναι. Και ο Ποντένσε και λόγω σωματοδομής δεν είναι. Και το Ποντένσε δεν μπορεί να πάει στην επαφή, δεν μπορεί να πάει τέλος πάντων να μαρκάρει σωστά. Ναι, δεν έχει λόγο να το κάνει. Ναι. Δεν θα... Έχει και ένα χαρακτήρα λίγο δύστροπο. Έχει ένα λίγο. Δηλαδή, άμα δεν του πάει το παιχνίδι, αντιδράει λίγο. Αντίδρα στην Ξάνθη που φέρνει δύο δύσκολε σκιέ, τον βλέπει ψιλοδιαμαρτύρια. Δηλαδή, το χάνει καμιά φορά τη συγκέντρωσή του. Ίσως γι' αυτό να μην με αυτά τα στοιχεία να μην πήγε σε πιο top επίπεδο. Να μην μπόρεσε όταν άνοιξε η πόρτα από την Sporting Λισαβόνα να βρεθεί κάποια. Ομάδα διαφορετικού πρωταθλήματος. Ναι, γιατί είναι σε Ελληνικράπη η Πορτογάλη, φίλε. Όλοι. Αυτή η θέση μεγάλη σίγουρα είναι. Όλες οι ομάδες ξέρουν τους παίκτες που έπαιξαν και έναν κατώτα. Ναι, 100%. Και ο Ποντένσε έχει και το άλλο κουσούρι, ενώ είναι εκπληκτικός παίκτης, τον χάνεις από το παιχνίδι σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή εκεί που τον βλέπεις να είναι μέσα σε όλα, ξαφνικά ένα 20 λεπτό δεν τον βλέπεις πουθενά. Βγαίνει από το παιχνίδι για κάποιον λόγο, δεν ξέρω. Δεν ζητάει μπάλα, δεν πηγαίνει στην ενέργεια, δεν κλείνει μέσα, δεν τον χάνεις.
Έχει σβησίματα. Ναι, έχει σβησίματα. Λες, κάνε κάτι. Εμφανίσου ξανά. Μα από σένα περιμένουν. Αυτός και ο Φορτούνης είναι δημιουργικά. Δεν είναι... Και ο Νάτχο όταν παίζει. Δεν μπορούν οι άλλοι να κάνουν. Ο Νάτχο έχει την πάσα, ο Ποντένς έχει το κουβάλιμα. Ο Φορτούνης έχει πολλά. Ο Φορτούνης έχει όλα. Ναι. Και η απαξίωση, όταν θες να απαξιώσει τον παίκτη του αντιπάλου, είναι εύκολη. Η Μακέντα να μπορείς να δεις ότι αυτός κάνει τη διαφορά. Μα να ξέρεις ποιον αντιμετωπίζεις. Ναι. Πού θα στοχεύσεις. Μεγάλη υπόθεση για να μπορείς να κοντρολάρεις το παιχνίδι. Σε ένα ντέρμπι, άμα στοχεύσεις, βγάζεις το Φορτούνη από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός χάνει 40% της δύναμης. Ναι, τον απομόνωσες. Ναι. Μετά η ελπίδα του είναι τα γεμίσματα, τα αισθημένα, οτιδήποτε άλλο. Και πραγιοκοπήσει το Ομάρ που όντως είναι πολύ ποιοτικός αυτό το κομμάτι. Έχει εκπληκτικά ανεβάσματα. Υποτιμημένος παίκτης, εντάξει. Ποιος? Ο Ομάρ. Στην εξίσωση του Ολυμπιακού σπάνια μπαίνει, ενώ είναι σημαντικός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ίσως συμμετοχικός αρκετά. Ίσως γιατί στην απλοϊκή συζήτηση πάντα μπαίνει το πόσα παιχνίδια μου έχει πάρει αυτός ο παίκτης. Και μπορεί να μην έχει φανεί ότι έχει πάρει κάποιο συγκεκριμένο, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε πολλά. Γι' αυτό συνήθως οι υποτιμένοι παίκτες είναι αυτοί που δεν σου γεμίζουν το μάτι, ενώ αν ξαναδείς τα παιχνίδια, θα καταλάβεις πόσα πιέσματα σου έχει δώσει, πόσες φάσεις δημιούργησε σε ένα καλό δεκάλεπτο που τελικά πήγε τον γκολ. Ναι. Εκεί είναι. Γι' αυτό το αναφέρω. Διότι υπάρχουν παίκτες που σου ξεκινούν δεκάλεπτο, στο οποίο μια ομάδα πιέζει, κάνει φάσεις, κερδίζει φάουλ, κερδίζει κόρν, βάζει τον γκολ. Την δημιουργία της φάσης του γκολ τη βγάζουν ένα-δύο παίκτες και το ξεκίνημα του ανεβάσματος της ομάδας για ένα δεκάλεπτο το έχει κάνει αυτός που δεν θα πάρει ποτέ το credit. Ποτέ όμως. Ποτέ. Ποτέ. Αυτά λοιπόν για τον Ζήλ που φτάσαμε στο ημίωρο. Τι έχουμε μετά. Είναι θέμα συζήτησης το Άνω ΠΑΟΚ. Μπορεί να θα πρέπει να ασχοληθεί με, για να το πω έτσι λαϊκά, αντικαντούρι. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, φίλε. Εγώ στο κείμενο που έγραψα χθες θεωρώ ότι κάτι χάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Από αυτό που το ότι φεύγει. Ναι. Και ότι σίγουρα αυτό το δίνει ο Ερίκη. Με το καντουρί, το τι χάνει ο ΠΑΟΚ με το καντουρί, θέλει μεγάλο κείμενο γιατί είναι... 800 λέξεις. Είναι αρκετά αυτά τα πράγματα τα οποία δίνει ο καντουρί, αλλά ένα συγκεκριμένο δεν είναι. Ναι. Είναι... Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο κείμενο. Πώς παίρνεις τη μουστάρδα στο ψυγείο, ρε αγόρι μου, και την έχεις. Δεν θα τη βάλεις παντού. Την έχεις εκεί κάθεται. Ωραία. Μπορεί να ξεχάσεις να τη βάλεις 5 μήνες, αλλά ξαφνικά θα σου δοθεί η ανάγκη να δεις έχω μουστάρδα. Δεν ξεχάσεις ότι την πήρες. Και θα κάνει τη διαφορά. Και θα κάνει τη διαφορά, φίλε. Στο κρέας που δεν έβαλες το αλάτι. Σωστά. Κύριε Μαμαλάκη. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Τώρα που μας πίνεσες, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ο Ζήλ Δίας είναι εδώ και λίγη ώρα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εδώ και λίγη ώρα είναι και το βίντεο του repress.gr στον αέρα, στο λογαριασμό μας στο Facebook. Κάντε like, ακολουθήστε μας. Μια πρόγευση. Ακολουθήστε, τζάμπα είναι. Για το τι θα επακολουθήσει στο site. Λες, αν το κάνουμε συνδρομητικό, να ακολουθούν πιο εύκολα. Μαζοκισμός και έτσι. Α, ναι, με λένε ότι εγώ ακολουθώ έτσι. Λέει, εγώ ακολουθώ και δεν είμαι και απλά. 1 ευρώ το μήνα, ξέρω. 1 ευρώ το μήνα. Τα site θα πρέπει να πάνε εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Τα site, αν μπορούσαν να πάνε εκεί, θα ήταν και πολύ πιο ωραία τα πράγματα για όλους μας. Δηλαδή, βλέπω. Ακόμα και για τους αναγνώστες, αλλά θέλει ώρα να το εξηγήσεις. Ναι, ακόμα για τους αναγνώστες, γιατί το επίπεδο θα είναι πιο υψηλό. Ναι, γιατί το ότι πληρώσεις παίρνεις. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Αυτό ακριβώς. Ή και αν πληρώσεις, παίρνεις στη συγκεκριμένη. Ναι. Αλλά ό,τι συνδρομητικό έγινε στην Ελλάδα, απέτυχε παταγωδός. Είναι η αλήθεια. Τώρα θέλεις να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Ξέρεις γιατί απέτυχε παταγωδός. Γιατί οι άλλοι κάνουν κάτι καλύτερο τζάμπα. Εκεί είναι που σε πιάνει το. Καλά. Φίλε, έτσι πάνε αυτά. Ναι, έτσι πάνε αυτά. Γεγονός. Τέλος πάντων, πάμε στην κουβέντα μας. Πήγαμε να ξεκινήσουμε για το τι είχαν πάω από τον Κατουρί. Ναι. Σε μια περίοδο στην οποία ο Λουτσέσκο έπαιξε το τελευταίο του χαρτί, γνωρίζοντα ότι ο Κατουρί θέλει να φύγει, του το είχε εξηγήσει και κατηδίαν, το είχε καταλάβει. Από τις αρχές Ιανουαρίου ήταν άρχισε και η μεταγραφική περίοδος. Ο Πάουκ ουσιαστικά του είπε: ξέρεις τι,
Okay, καταλαβαίνουμε ότι θες να φύγεις, θες να πας να είσαι κοντά στην οικογένειά σου. Ναι, φέρνεις αυτά τα λεφτά και φεύγεις. Ο Καντούρη άργησε, αλλά το έφερε αυτό που, που ο Πάκο ήθελε. Κλασική μεταγραφική περίοδος που η πρώτη για τον Καντουρί ήρθε στις 300.000, ο ΠΑΟΚ έλεγε 2 εκατομμύρια και συναντήθηκαν στο 1 εκατομμύριο δύο πλευρές. Ναι. Καθένας έκανε τα βήματά του. Παίζουν για αυτά το ρόλο τους και θέλουν το χρόνο τους. Βέβαια. Σε όλο αυτό το διάστημα, το μικρό διάστημα, αλλά ενδεικτικό, από τις αρχές Ιανουαρίου τα πρώτα παιχνίδια μέχρι τώρα. Καντουρί έπαιξε όλα τα παιχνίδια πλην του Αστέρα από την αρχή. Και ο Καντουρί έπαιξε και σε διαφορετικές θέσεις. Ναι. Διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικά πράγματα. Ο Καντουρί είναι από τους κλασικούς παίκτες που υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά αν σε ρωτήσουν τι παίκτης είναι ο Καντουρί, ο Μάνου Καντουρί, θέλεις 4-5 λεπτά να σκεφτείς από πού θα ξεκινήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω από το 8. Και θα σου πω γιατί. Μια θέση που έπαιξε από την αρχή μέχρι το όσο έπαιξε, μόνο στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι με φορά του ΠΑΟΚ. Γιατί τα αθλητικά του στοιχεία είναι τέτοια ώστε να χρειάζεται γήπεδο, να βλέπει τους διαδρόμους και να μην έχει παίξει στην πλάτη. Αυτό πιστεύω για τον Καντουρί. Δεν θεώρησα ποτέ ότι έδωσε κάτι σαν δεκάρι και σαν αριστερός winger. Σαν δεκάρι χάθηκε γιατί ο ΠΑΟΚ οι άλλες του επιλογές είναι τελείως διαφορετικής υφής παίκτες. Είναι ο Πέλκας με το τρέξιμό του, την πίεσή του. Είναι το ρόλο του second striker περισσότερο. Ακριβώς. Είναι ο Μπίσετορ που είναι εντελώς διαφορετικός. Που είναι από εκείνους παίκτες που έχει 10 ενέργειες στο γήπεδο, αλλά όλες είναι στοχευμένες. Ναι. Και μπορεί να σε κάνει και έναν κάτω. Μετρημένες. Και μαζεμένες. Πιο κλασικό 10. Πιο παραδοσιακό 10. Ακριβώς. Γιατί είχε να συγκριθεί με παίκτες που δεν μπορούσαν να συγκριθούν με το τι μπορεί να παίξει ο Καντουρί. Και κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται περισσότερο σε αυτήν τη θέση, οι άλλοι δύο τα έδιναν σε. Με σχετική ευκολία, με ποδοσφαιρικό DNA που έχουν έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Πιστεύω ότι εκεί χάθηκε πιο πολύ το παιχνίδι για τον Ελ Καντουρί, γιατί δεν τον είδαμε σταθερά κάπου σε μία θέση, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να δείξει, τι μπορεί να προσφέρει παραπάνω από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα. Αυτό που μένει αγωνιστικά από τον Καντουρί είναι όσες φορές έπαιξε εξτρέμ, έψαχνε χώρο να κινηθεί στον άξονα για να φανεί. Όσες φορές έπαιζε στον άξονα, έψαχνε χώρο στα εξτρέμ να κινηθεί. Και όσες φορές έπαιξε στο 8, έπαιξε ελάχιστα. Δεν υπάρχει δείγμα. Δεν έχω δείγμα γραφής για να το. Ναι, και ο αντίπαλος Παναχαϊκή δεν είναι και το φόβο. Όχι, ούτε το γήπεδο, ούτε ο αντίπαλος, ούτε και από κάποια στιγμή το γήπεδο, ειδικά το σκορ. Να πω ότι έμενε το 0-0 και ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο για να δω τι μπορεί να κάνει στο 8 όταν η μπάλα και υπάρχει πίεση. Δεν το είδα. Να μου μείνει κάτι. Δεν αλλά το δεν. Η ουσία είναι ότι ο Λουτσέσκου είπε τη φράση μισό αυτή την περίοδο γιατί χάνει παίχτες. Ή του έρχονται κάποιοι που πρέπει να μπολιάσει. Ωραία. Και αντιλαμβάνονται από τη στιγμή που δεν μπορεί να έχει παίχτη και δεν είχε παίχτη μέχρι τις 8 του μήνα, 8-10 του μήνα. Δηλαδή να τον έχει σε διάστημα που και ο ΠΑΟΚ δεν είχε παιχνίδια, να του δώσει 2-4 προπονήσεις, τι θέλω, ποιοι είναι οι υπόλοιποι, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, ότι εδώ έρχεσαι ένα περιβάλλον που καλώς κακώς από την πρώτη μέρα θα σε ζαλίσουν για το πρωτάθλημα, να καταλάβεις ότι εδώ δεν ήρθες. Για να ξεκινήσει ομαλά, θα ξεκινήσει λίγο ανώμαλα. Ναι. Θα ξεκινήσει λίγο σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Το είπες μια κουβέντα. Ναι. Είναι η νοοτροπία που έχει και ο κάθε παίχτης. Και αντιλαμβάνεται ο Λουτσέσκου ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να πει ένα ο οποίος έρχεται μεσούς της περίοδου. Από την Καγκελόνια, ξέρω εγώ, που π.χ. λέμε τώρα για τον Σφιντεύσκι τελικά. Σφιντεύσκι. Θα γίνει το Σαρδάμ του αιώνα. Εγώ λέω να συμβιβαστώ στο Σβιντέσκι. Εγώ έχω ήδη συμβιβαστεί, γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και τάκ τώρα. Άνοιξε ολόκληρο το Σβιντέσκι τώρα. Για να καταλάβει και ο κόσμος ότι στο Ιντερνετ βάζουμε τάκ για να μπορεί να ελέγξει περισσότερο σαν αναγνώστης τι θες να διαβάσεις. Αλλάζουν όλα. Τώρα πήγες και στον Σβιντέσκι, ο οποίος έφυγε από το Μπιάλιστοκ. Δηλαδή, ζούσε στο Μπιάλιστοκ. Τι άλλο, τι χειρότερο μπορεί να πάρει αυτό. Κοίτα, μετά το στόχο που έμενε στην Ήτρα και κατάλαβα γιατί έφυγε 15 χρονών. Δηλαδή πιστεύω και ποδοσφαιριστής να μην ήταν, θα έφευγε μετανάστες 15 χρονών.
Έχεις δει κάτι πόλη στην Ελλάδα που είναι μια πινακίδα, ο δρόμος, βλέπεις σπίτια για δύο λεπτά και μετά βλέπεις την πινακίδα που τελειώνει. Ναι. Αυτή είναι η Νίτρα, αυτό είναι το Μπιαλίστοκ. Στην Νίτρα, εγώ θυμάμαι ότι δεν βρίσκαμε να φάμε 10.30 το βράδυ. Κυνήγι. Κυνήγι. Πήγαμε, ξέρεις τι φάγαμε. Στην Νίτρα. Πήγαμε σε μια πειραρία και πήραμε τα φιστίκια. Στην Νίτρα. Στην Νίτρα Σλοβακία, είμαστε 7-8 άτομα και περνάμε τον δρόμο χωρίς να κοιτάξουμε το φανάρι. Η πόλη είναι άδεια. Νομίζω ότι γυρίζεται το 28 μέρες μετά. Ναι. Και μετά από 2 λεπτά έρχεται η αστυνομία. Μας είπαν, σας είδαν, λέει, και πάτε όλοι μαζί. Και, και δώστε διαβατήρια. Ναι, και μας ζήτησαν διαβατήρια. Σου λέει, πού πάτε, ρε, γιατί περνάτε τους δρόμους. Τι είστε εσείς εδώ, είμαστε εμείς ήσυχοι εδώ. Δεν περνάμε τους δρόμους. Ναι, δεν τα έχουμε αυτά. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά που έρχονται μεσού τη περίοδου να εγκλιματιστούν. Και αν ξέρω, εγώ έχω μια εικόνα από το Μίση, επειδή σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι ότι θα είναι και μια σταθερά από εδώ και πέρα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια σταθερά από εδώ και πέρα. Εννοείται πως όχι. Όχι, απλά ξεκινάει με το. Καλύτερα δεν γινόταν να ξεκινήσει. Από άποψη ψυχολογίας. Για να επανέλθουμε στην συζήτηση που αφορά τον Καντουρί. Ο οποίος δεν είχε ξεκάθαρο ρόλο στον. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπογράφει ο Μπίσεσβαρ το συμβόλαιό του αυτή τη στιγμή, το νέο του. Υπάρχει είδηση υπάρχει επί του PSG. Φωτογραφία από το Instagram του Γιώργου Ξαβίδη που υπογράφει επίσης το νέο του συμβόλαιο. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι δεν είχε ξεκάθαρο ρόλο ο Καντουρί. Τον έψαχνε. Τον έψαχνε και ο Λουτσέσκου αρκετά. Και αυτό σίγουρα θα έπαιξε ρόλο και στο να πάρει την απόφαση τελικά να φύγει πέρα από τη μουρμούρα της συζύγου που πάντα παίζει ρόλο διότι δεν είχε έρθει όταν στην Ελλάδα του έλεγε έλα στην Ιταλία γιατί και το καλοκαίρι σκεφτόταν να φύγει ο Καντουρί που τελικά δεν έκανε το βήμα. Τώρα δημιουργήθηκαν και συνθήκες με την Πάρμα που ψάχτηκε, ρώτησε, έφτασε τα δικά της οικονομικά δεδομένα, δίνει αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ και η ερώτηση είναι το επειδή δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να ψάχνει να κάνει κάποια κίνηση, να αποκτήσει παίκτη. Είναι το θέμα το αν εσωτερικά ανακαλυφθεί, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί θα πρέπει να σπάσει ένας από τους λιμνιούς να πάει να πάει αριστερά, αλλά η σταθερότητά τους δεν εγγυάται κάτι. Είναι ο Ερίκη, ο οποίος θα είναι έτοιμος καλό Μάρτι στον καυτό Φλεβάρι, δεν το βλέπω να παίρνει μισή συμμετοχή. Και το μόνο τρίκ που βλέπω εγώ ως εφικτό είναι την, αν χρειαστεί τέλος πάντων, η μεταφορά του Μπίσεσβαρ πάλι στα αριστερά. Και αν χρειαστεί κάποιος άλλος στα αριστερά, να μετατοπιστεί και εκεί ο Πέρκας, ξέρω εγώ, και να γίνει μια άλλη αρχημία στον άξονα. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Και είναι θέμα. Ναι. Γιατί είναι η πλευρά του Βιερίνια, ο Καντουρί τουλάχιστον έδινε μια ισορροπία. Και έρχομαι εγώ μέσω φίλου του ΠΑΟΚ, δηλαδή ούτε τώρα θα δούμε το Βιερίνια μπροστά. Δεν θα το δεις ποτέ το Βιερίνια μπροστά. Ναι, γι' αυτό το λέω. Απλά κάνω αυτή την κουβέντα για να το ξαναπούμε. Δεν θα το δεις ποτέ το Βιερίνια μπροστά. Εσύ δεν θα τον έβαζε το Βιερίνια μπροστά. Έτσι όπως είναι τώρα. Τι έχει. Έχει να παίξει τη θέση, ξέρω εγώ, 6 χρόνια. Ποια θέση ξέρει καλύτερα. Πλέον. Και ποια έχει συγχρονίσει τις δυνάμεις του. Ήταν τον μπακ. Να άκουσε αυτήν την ατάκα. Αυτοί περίμεναν να υποθεί στην κουβέντα. Ο Βιερίνη από σήμερα μπαίνει στα 33. Ναι. Σήμερα γενέθλια ως γνωστό. Ως γνωστό γενέθλια, ο Βιερίνη και ο Σουάρες. Ναι. Δύο παιχνίδια έχουν παίξει αντίπαλοι οι δυο τους στο γήπεδο. Τα έχουμε δει και τα δύο. Και ο Τσιρίλο ακόμα ψάχνει τον Σουάρες όπως θα τον έψαχνε οποιοδήποτε Τσιρίλο. Γιατί αυτό το γιατί είναι Τσιρίλο δεν μπορεί να μαρκάρει τον Σουάρες έχει μείνει. Εγώ το πήρα κατευθείαν γιατί είχε γίνει η γυναίκα του μια μέρα νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι. Κάναμε και ρεπορτάζ με ρευτήριο εκείνες μέρες. Νοσοκομιακό ρεπορτάζ. Με ευτήριο. Με ευτήριο ρεπορτάζ, με ευτήριο. Ψάχναμε να δούμε πού θα γεννήσει. Μήπως και την κλειτώσουμε. Λοιπόν. Το ψάχναμε. Μετά την... Επειδή δισογραφικά πάντα ενημερωνόμαστε, μόλις τώρα... Ανακοίνωσε και η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Γκέκο Μπίσεβα ως το 2022. Δηλαδή δεν γίνεται το 19 το καλοκαίρι και είναι άλλα 3 χρόνια. Δεν γίνεται αναφορά για οψιόν και οτιδήποτε. Είναι κλειστό τριετές όπως συνηθίζουμε να το από τη φουρνιά αυτή ο Μπίσε πλην του Σάχοφ είναι ο μικρότερος ηλικιακά. Ναι. Λέει ότι είναι στα 30.
Όχι, είναι. Είναι, λογικά. Δεν γεννήθηκε στο Σουρινάμ. Λέει στο ότι. Ρότερνταμ, λέει ότι είναι. Έστω στο ότι. Ρότερνταμ, γεννήθηκε. Αν είχε γεννηθεί στο Σουρινάμ, θα είχαμε κάποια ερωτηματικά. Τα έχει τα τρία χρονάκια. Τα δύο κανονικά. Και το τρίτο, ένα από τον μπάνκο. Κουμπώνει κουβέντα για την ατάκα που είπες και δεν αναμείνουμε. Mm. Αυτό που είπες για τον Βιερίνια, την κατανομή των δυνάμεων που έχει μέσα ένα παιχνίδι. Αν υπάρχει κάτι που, επειδή ο Βιερίνια αυτόν τον 1,5 χρόνο στον ΠΑΟΚ έχει βγάλει τραυματισμούς, όπως λέμε, είναι ότι επειδή γνωρίζει καλά το σώμα του, τουλάχιστον οι δύο από τους τραυματισμούς τους έχει εντός εισαγωγικών προλάβει και έχει σηκώσει το χέρι να πει: «Όπα, εδώ κάτι γίνεται». Ναι. Και δεν έχει κάνει την παλικαριά που κάνουν πολλοί. Όχι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ναι. Και μετά να μείνει έξω δύο εβδομάδες, μένει 1,5 μήνα. Και μετά, ειδικά κάτι νεαροί το κάνουν. Και μετά λένε: «Με ξέχασε ο προπονητής». Ναι. Δεν θα σε ξεχνούσε ο προπονητής αν έχεις μείνει δύο εβδομάδες έξω. Σε ξέχασε γιατί έμεινες δύο μήνες. Η κατανομή δυνάμεων, επειδή το είπες για τον. Για τον Μπίσεσβαρ. Είναι κάτι που το κάνει πλέον. Και μπορεί να το διαχειριστεί περισσότερο ως back και κακά τα ψέματα σε αυτόν τον χρόνο που παίζει back ο Βιερίνια 14 μήνες από τον Νοέμβριο του 17 μέχρι τώρα δεν είναι μόνο τα αποτέλεσματα που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι τα πράγματα τα οποία αρχίζει και μαθαίνει ο ΠΑΟΚ να κάνει συνολικά με τον Βιερίνια στα άκρα. Με τον παίκτη μπροστά του να προσαρμόζεται, να τον βοηθάει, να συγκλίνει μέσα για να δίνει τον έξτρα παίκτη, με τον Βιερίνια ο οποίος μπορεί από τα αριστερά να φέρει και την μπάλα στο δεξί. Μπορεί να βγάλει και μαριστηρό, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Μπορεί να πάρει ενέργειες. Ναι. Και μπορεί να περάσει πάσες, σαν να πέρασε τον Μπίσεσβαρ στο βίντεο που βγάλαμε χθες, το οποίο είναι η πάσα η οποία σκοτώνει τον αντίπαλο. Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ειδικά για ομάδες που έχουν πιέσει ψηλά. Μπορεί να μου κάνει την αλλαγή παιχνιδιού που δεν έχει κανείς. Ή αποφορτίζει. Και ήταν το μόνο που περίμενα να δω το, από τον Μίση στο πρώτο παιχνίδι. Δεν το έκανε. Δεν το έψαξε. Mm. Δεν τον. Ήταν και το γήπεδο. Ναι, ήταν και το γήπεδο τέτοιο που. Δεν επιχείρησε το γήπεδο εύκολα αλλαγές. Και γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ήταν και το παιχνίδι που πιέζονταν να παίξει γρήγορα. Να κάνει κάτι. Ναι. Έτσι πως ήταν το παιχνίδι, το σκορ από τη στιγμή που μπήκε και όλα αυτά. Εκεί που καταλήγουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ χάνει το Καντουρί. Χάνει τα πράγματα που του έδινε ο Καντουρί, που πολλές φορές δεν τα έδινε, αλλά πολλές φορές και ο ΠΑΟΚ ξόδεψε χρόνο για να δει τι ακριβώς μπορεί να του δώσει ο Καντουρί. Εγώ νομίζω, Αντώνη, και αυτό έγραψε κιόλας, ότι μια σχέση όταν ξεκινάει στραβά, όταν τον ανακοινώνεις, δε φίλε, στο 60 του Western Shoot ΠΑΟΚ, ενώ είναι 0-0 το σκορ και γράφουν 2 το κοντέρ και αποκλείεσαι. Μια κίνηση που δείχνει ότι δεν το έχεις ποδοσφαιρικά σαν πάει ρε γνώμη, άστο να λήξει. Άστο να λήξει και ανακοίνωσε τι θέλεις. Ναι, και ανακοίνωσε μετά το Φελικέκα Extreme. Άστο. Τώρα είμαστε την ώρα της μετάδοσης. Ξέρουμε ότι οι άλλοι έχουν 8 φορές πιο πολλές δυνάμεις από τους δικούς μας. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία, πιο κωμωδία δεν γίνεται. Τρέχει έστε σου λες και είναι. Άμα χάσουν, θα σκοτώσουν τα παιδιά στο χωριό. Και εσύ τώρα κωμωδία προετοιμασία, επειδή υπήρχε παίκτη που πάχυνε. Εντάξει. Εξού και οι τραυματισμοί έτσι. Και η κούραση και όλα. Ο ΠΑΟΚ δεν βλέπουμε να κάνει κίνηση να αντικαταστήσει τον Καντουρί. Ούτε αν τον υπολόγιζε ως οχτάρι, ούτε αν τον υπολόγιζε ως εξτρέμ. Και αυτό έχει να κάνει και με τον χρόνο, τη χρονική στιγμή που έρχεται αυτή η αποχώρηση, ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν τη λήξη των μεταγραφών, με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Λουτσέσκου, γιατί πλέον τον έχουν καταλάβει ότι είναι, ξέρει ότι είναι δύσκολο να εντάξει παίκτες στο σύνολό του έτσι ακριβώς όπως τους θέλει, έτσι ακριβώς όπως το απαιτούν και οι περιστάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπε Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ όποιον παίκτη και να έπαιρνε τώρα θα το έλεγε γεια σου, φέτος δεν με ενδιαφέρει αν θα ξεχάσει να αναπνέει σε μένα, με ενδιαφέρει να με ξεχάσει πέρα από το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και δεν έχει την αντιλαμβάνεται ότι δεν θα έχει το χρόνο
να μπολιάσει ένα παίχτη όπως θα το ήθελε στο μυαλό του. Πόσο δε μάλλον όταν ο Ιανουάριος τελειώνει και αρχίζει ο Φεβρουάριος τον ντέρμπι. Και ο Φεβρουάριος, ο οποίος είναι πιο γεμάτος, δεν γίνεται. Κοίτα, εδώ τώρα μπορεί να συμβούν πράγματα με το αλλά αρκετά. Δηλαδή, δημιουργείται χώρος περισσότερο στο Ζαμπά. Εγώ δεν είμαι φαν της κοινή παρουσίας Λιμιού Ζαμπά σε παιχνίδια υψηλής έντασης. Αλλά δεν τον έχω δει και σε μια σειρά αγώνων. Ένας λόγος που δεν είσαι αυτές τις υπέρ της άποψης. Δεν είναι αστάθεια. Δεν είναι και ότι αν ξεκινήσουν και οι δύο, ο πάγκος είναι εντελώς άδειος. Αυτή είναι η δεύτερη παράμετρος. Ναι. Ξεκινάμε από το βασικό. Αυτοί που παίζουν. Ναι, γιατί ο Πέρκας ακόμα δεν έχει μπει στην εξίσωση φέτος. Όχι, αυτό το απλοϊκό που λέω πολλές φορές και το μετράω το για κάθε παίκτη το έχει πάρει παιχνίδι. Γιατί πάντα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Γιατί είναι και κουβέντα που γίνεται όταν ο παίκτης δεν είναι καλά, ότι πρέπει να θυμηθεί ότι έχει κάνει κάτι. Όχι, για το Βιερίνια. Δεν μπήκε στην εξίσωση μέχρι την Τρίπολη. Ο Βιερίνια εντός εισαγωγών είναι αυτό που γράφουμε πολλές φορές στα κείμενα εμείς, ότι είναι εντός εισαγωγών μεταγραφή. Ναι. Έτσι πως παίζει. Ναι. Αυτός ο Βιερίνια που βλέπουμε τώρα. Ναι. Γιατί στο πρώτο μισό είχε δύο τραυματισμούς, είχε παιχνίδια στα οποία δεν φαινόταν και δεν φαινόταν και ο Μάτος παράλληλα. Αλλά ακόμα και τότε ο ΠΑΟΚ έβρισκε τον τρόπο να παίρνει. Έβρισκε τον τρόπο, δεν έπαιζε. Έβρισκε τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν ήταν και στο διάστημα που ήταν ντεφορμέ. Στα δύο παιχνίδια που δεν έπαιξε με τη Βίντι, ο Πάγκο δεν είχε μία ατομική προσπάθεια. Μία. Μισή. Μια τρίπλα, μια εναλλαγή παιχνιδιού. Μια πάσα στο μεσοδιάστημα, μια κάτι, τίποτα. Τίποτα. Νύχη. Ήδεν. Που λένε οι άλλοι, τίποτα. Και έρχεται να προσθεθεί στην κουβέντα και επαναλαμβάνω όλα αυτά για έναν Πάγκο ο οποίος μπαίνει σε έναν Φεβρουάριο. Που το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο ομάδες που είναι στην εξίσωση, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και την ΑΕΚ τη βάζω στο παιχνίδι, όχι γιατί και η ίδια ξέρει ότι δεν προλαβαίνει για το πρωτάθλημα, αλλά από τη στιγμή που παίζει και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ, είναι ρυθμίστρια. Δεν είναι αμελητή ποσότητα. Εγώ μια ψηλή στο διπλό στο Ολυμπιακό, σε θα το βάλω, να ξέρεις. Από τώρα το μελετάω. Το δίνει, καλά το δίνει. Το έχει το πίσω μέρος. Τέλος πάντων, αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι έχει να αναλύσουμε κάτι άλλο. Δεν θα δούμε άλλον παίκτη. Σε ποιο θα βάζει, Χιλέ? Στη θέση του. Είναι ένα παιχνίδι υψηλή ένταση. Στο ΆΚΑ. ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Και θέλει τέλος πάντων στην μεσοεπιθετική του γραμμή να έχει μια ένταση, να έχει μια πίεση, να έχει πιο αθλητική εικόνα και να προβλέψει. Και τι θα γίνει στη διάρκεια του αγώνα και τη λύση θα φέρεις από τον πάγκο. Τι θα κάνεις? Εννοείς τώρα στην κατάσταση στο κέντρο, έτσι, μιλάς τώρα για τους κεντρώους. Μεσοεπιθετικά, τους τρεις μπροστά από τους κεντρώους. Τους τρεις μπροστά από τους κεντρώους. Ναι, μπροστά από τους κεντρικά χαφτους τρεις. Στο 4-2-3-1. Ας πούμε ότι Κάνιας Μαουρίτσιο είναι η βασική που δεν είναι το 19. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι αυτή είναι η βασική. Ας πούμε ότι ο Ακπόμ θα στηριχτεί αναγκαστικά. Ωραία. Τους τρεις ποιους θα βάζεις? Θα πήγαινα με Πέλκα, Μπίσεσβαρ και Λιμιό. Αυτούς τους τρεις. Θα κρατούσες Ζαμπά από τον πάγκο. Ναι. Είδες αυτομάτως, δηλαδή ενώ ο Καντουρί έχεις 0-1 στο 80. Δεν βάζεις τυφλά τον Καντουρί να σου κρατήσει 5 μπάρες. Σίγουρα. Γιατί έχει το κορμί που αν τη χάσει την μπάλα κατά 90% θα το κάνει κέρδος με φάουλ. Άρα χρόνο. Ναι. Έχει την διαχείριση του χώρου. Ναι. Και έχει ακόμα και μερικές φορές το να βγει και να κυνηγήσει την μπάλα όπως έκανε στην Τρίπολη. Να την κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, αλλά και να κινηθεί στον χώρο. Που δεν είναι το σημείο που τον εμπιστεύει τυφλά, αλλά αν χρειαστεί να το κάνει μόνο για λίγες φορές και όχι να έχει κουραστεί 70 λεπτά για να το κάνει. Ναι, να το κάνει χώμενος από τον πάγκο, το είχε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και πώς θα διαχειριστεί και αυτό το κομμάτι του Λουτσέσκου, ο οποίος ήξερε βέβαια θα φύγει ο Καντουρί, μαζί του συναντήθηκε χθες. Είδε τα μούτρα του και αποφασίσανε από κοινού, δεν είναι δηλαδή ότι αυτό άλλαξε σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου του προχθεσινή.
Για να λέμε και τι γίνεται. Μην νομίζει κάποιο ότι δηλαδή άλλα έλεγε ο Λουτσέσκου και άλλα. Όχι, ο Λουτσέσκου έπαιξε και πάνω από το τραπέζι το οποίο είναι το τι είπε δημόσια και κάτω από το τραπέζι το τι συζήτησε με τον Καντουρί το χαρτί παραμονή του. Ναι. Ήξερε μέσα του ότι οι πιθανότητε δεν είναι με το. Γι' αυτό άφησε τέλο και το υπονοούμενο ότι την αιχμή ότι άμα ο παίκτη δεν θέλει. Και γι' αυτό άλλωστε λέμε. Δεν είπε ότι θα μείνει, είπε ότι θέλω να μείνει. Ναι. Ήταν πολύ προσεκτικό. Ναι. Στι δηλώσει του ήταν επαγγελματία. Καθαρά για να ξέρει τι, τους, τι του γίνεται του καθένα. Εμεί κάπου εδώ. Κάναμε λοιπόν. Άλλη μία ποδόσφαιρο κουβέντα. Μου αρέσει, έχει λέει, γιατί φορά στο σκούφα μου στο στούντιο. Είσαι ο πρώτος που το έχει κάνει. Η edition σήμερα είναι. Πώς Μουτζαχεντίν. Μουτζαχεντίν edition. Να, εκφορά είναι Μουτζαχεντίν. Όχι, ρε, σε τρέλα. Απλά είναι το. Μήπως έχουν χορηγό, ρε φίλε. Ποτέ δεν ξέρει αυτό το μάρκετ. Το άλλο πώς ήταν. Το επιθετικό. Σουάγ. Σουάγ ήταν. Πήγα να το πω Σουίγκερ και θα με πλακώναν όλοι. Σουίγκερ σκεφτήκαμε με συνάδελφο να κάνουμε ένα κλαμπ που δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει. Όχι Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Ρε φίλε, λες υπάρχει, λες υπάρχει και βάζουμε τα δύο χέρια στα χερούλια της καρέκλας. Και μας λες όχι στη Θεσσαλονίκη, σαν λες κάτσε βρε τάγαρε που πας. Λοιπόν, σας αφήνουμε Σταύρος Κόλλος, Κωνσταντώνης Ακαλιάς, Ακλέας Παναγιωτήτης στα μικρόφωνα. Με το ανάλυσε το bairepress.gr ανανεώνετε το ραντεβού σας για αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι.